Χαίρετε και πάλι όλα τα φιλαράκια, όλη η ομάδα που συνεχώς μεγαλώνει, οι απορίες μεγαλώνουν, οι προσπάθειές μας βελτιώνονται και πάμε πολύ πολύ όμορφα. Το βίντεο το σημερινό έχει πολύ σημαντικό ρόλο στον κόσμο της συγκόλησης και όχι μόνο. Είναι τα εξαρτήματα, τα περιφερειακά της ηλεκτροκόλλησης. Τα περιφερειακά της TIG, της MIG, γενικότερα των μετρήσεων που μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε ως εφαλτήριο, ως ξεκίνημα, που είναι πάντα η αρχή, το ίμιση του παντός. Αν ξεκινήσουμε σωστά τις κοπές, θα έχουμε πολύ πιο βελτιωμένες τις κολλήσεις μας, ειδικότερα τα αρχάρια παιδιά που δυσκολεύονται ίσως σε κάποια κενά που μπορεί να δημιουργηθούν από τις κοπές. Και αυτό χρειάζεται μια συστοιχία εργαλείων. Ένας αριθμός, είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι πάρα πολλά τα εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας απλουστεύσουν μια κατασκευή, να μας πάνε τυφλά, να ασχοληθούμε μόνο με την κόλληση, το μοντάρισμα, αρκεί. Και εφόσον έχουμε μετρήσει σωστά από την αρχή τις κοπές, που εγώ θα έλεγα από τη δική μου εμπειρία, ότι το σωστό μέτρημα και το σωστό κόψιμο ενός σιδήρου είναι το 80% της δουλειάς. Πάντα κάνουμε ένα μικρό προσχεδιάκι όταν να φτιάξουμε κάτι στο χέρι, με ένα απλό χάρακα. Ή μπορεί ένας πιο προχωρημένος φίλος να κάνει με έναν χάρακα μιλιμετρέ, με ένα χάρακα που να έχει αντιστοιχεία με κάποια ποσόστοση, 1 προς 10, 1 προς 20, ανάλογα το μέγεθος του σχεδίου που θέλει να φτιάξει. Από εκεί αρχίσουμε. Κάνουμε τις αφαιρέσεις μας και υλοποιούμε σιγά σιγά το σχέδιο στην πραγματικότητα, όπως έχουμε δει και σε κάποια άλλα βιντεάκια. Τα περιφερειακά μας είναι αρκετά. Έχω πάρα πολλά εργαλεία και εγώ, ανά το χρόνο που τα μαζεύω. Θα ήθελα να δούμε μαζί κάποια εντελώς πληροφοριακά και κάποια να τα αναλύσουμε. Γιατί ο στόχος μου είναι ένα παλικάρι που ξεκινάει τώρα, ένα παιδί που δεν έχει στην κατοχή του ακόμα βοηθητικά εργαλεία στην ηλεκτροκόλληση, γενικότερα στην κατασκευή σιδήρου, να ξεκινήσει από τα ουσιαστικά. Δεν είναι ανάγκη να πάμε να βγάλουμε κάποια χρήματα υπολογίσιμα να κάνουμε κάποιες αγορές. Μπορούμε να τις ξεκινήσουμε δειλά-δειλά, απλά θα έλεγα ότι έχουν μια ιεραρχία. Είναι ορισμένα εργαλεία τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα. Μπορεί να σκοτωθείς εντός εισαγωγικών μόνος σου να κάνεις μια πόρτα, σιδερόπορτα, μια καγκελόπορτα παράδειγμα, μια X κατασκευή. Και επειδή δεν έχεις 4-5 εργαλεία που όλα μαζί μπορεί να στοιχίζουν κάτω των 50, θα πω ονομαστικά μια αξία, των 50 ευρώ, να παλεύεις να κάνεις την κατασκευή και η κατασκευή να μην γίνει ποτέ σωστή, γιατί δεν είχες σωστή συγκράτηση στην αρχή, δεν είχες σωστό ισομοίρασμα των γωνιών. Οπότε αρχίσαν τα παραγωνιάσματα, τα οποία μπορεί πολλές φορές και η ίδια μας η κόλληση να τα παρασύρει, να τα στρεβλώσει, όπως είχαμε δει και σε άλλα βίντεο, και το αποτέλεσμα να μην είναι καθόλου καλό, ενώ είχαμε όλη την καλή πρόθεση και τη γνώση να κόψουμε καλά τα μεταλλά μας. Πάμε λοιπόν στο διατάφθα, πάμε να δούμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα εργαλεία και σιγά σιγά πώς μπορεί κάποιος να τα αποκτήσει από τα πολύ οικονομικά, όπως έχω την αρρώστια εντός εισαγωγικών να ψάχνω στην αγορά, να βρίσκω τις οικονομικές λύσεις που να κρατάνε, που να αντέχουν στον χρόνο και να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε πολύ την κατασκευή μας. Θα ξεκινήσω έχοντας γνώμονα στο μυαλό μου κάποιο παλικάρι που θέλει να κάνει π.χ. μια καγκελόπορτα. Τι θα χρειαστεί? Εύκολες κατασκευές στην αρχή, με στατζαριστά περισσότερο και με άλλους τρόπους, πώς μπορεί να σημαδέψει εύκολα, πώς μπορεί να τρυπήσει χωρίς να έχει παρακέντρισμα του τρυπανιού στο ξεκίνημά του, κατά τη γωνία που έχει το τρυπάνι μας να μην περπατάει όταν είναι, και εφόσον είναι μεγάλης διατομής. Εκεί υπάρχει και ένα μικρό τρικάκι που την τρυπάμε πάντα με μικρότερο τρυπάνι. Μπορεί να ξεκινήσουμε και με ένα ακόμα 2,5, 3, 3,5 τρυπανάκι και μετά να μεγαλώσουμε τη διατομή εκεί που θέλουμε εμείς το αποθητό αποτέλεσμα. Όταν περνάει παράδειγμα ένας μεντεσές, όταν περνάει ένας πάσαλος που κλειδώνει τη μία μεριά της πόρτας. Κάνω τοπικά, κάνω δηλαδή τυχαία ας πούμε παραδείγματα. Πάμε να δούμε από κοντά, αξίζει τον κόπο, μεγαλώνει η ομάδα και μεγαλώνει οι απορίες, μεγαλώνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιος στην πράξη. Στο SK Metal βοηθάνε πολλά παιδιά. Μία πολύ μικρή παρατηρησούλα για το SK Metal Friends, γιατί μεγαλώνει η ομάδα εκεί, είναι ότι παιδιά, όταν λέμε κάτι, θα παρακαλούσα τα παιδιά που έχουν μία μικρή, μία περισσότερη, μία μεγαλύτερη ίσως εμπειρία, να είναι λίγο τεκμηριωμένα αυτά που λέμε. Δεν μπορεί εγώ να κάνω μία δοκιμή σε κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος, σε κάτι το οποίο έχω συνηθίσει γιατί γουστάρω
καλώς κάνω. Να το κάνω έτσι, αλλά να το παραδειγματίζω ότι είναι και τρόπος για να μάθει ένας άνθρωπος έτσι. Ένα κλίμα, ένα δέντρο, όπως το κλαδέψουμε από την αρχή, έτσι θα το δούμε και μεθαύριο και θα το χαιρόμαστε. Καλό είναι από την αρχή να το κλαδεύουμε σωστά. Ένα μικρό παράδειγμα. Πάμε να δούμε από κοντά τα εργαλειάκια, τα περιφερειακά μας και να ζουμάρουμε σε αυτό το βίντεο περισσότερο στα άκρος αναγκαία για αρχή. Πάμε να δούμε λοιπόν. Ξεκινώντας λοιπόν και παρουσιάζοντας τα περιφερειακά μας εργαλεία, κάποια από όλα αυτά είναι αρκετά όπως είπαμε κανονικά. Σας έχω παραθέσει κάποια τα οποία θα έλεγα εγώ ότι τα χρησιμοποιώ πολύ περισσότερο από τα υπόλοιπα που έχω στη φαρέτρα μου. Πάμε λοιπόν, επειδή είναι μπόλικα για αυτό το βίντεο, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα παρουσιάσουμε όλα, θα παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα. Θα αναφερθούμε λίγο σε αυτά που δεν είναι τόσο χρήσιμα και περισσότερο σε αυτά που θα χρειαστεί να έχετε, θα έλεγα, άμεσα όταν ξεκινάτε τον κόσμο της συγκόλησης. Είναι, ας πούμε, αυτό εδώ σε όργανα μέτρησης. Είναι τα όργανα μέτρησης και τα όργανα συγκράτησης. Τα όργανα μέτρησης είναι, ας πούμε, αυτό εδώ η συστοιχεία που έχω, είναι μια συστοιχεία η οποία μετράμε τα εσωτερικά ενός κυλίνδρου, ενός κυκλικού ελάσματος. Χρησιμοποιούνται περισσότερο στη μηχανουργική, θα έλεγα, όταν θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα κόνο στον τόρνο που θα κολλήσουμε, όταν θέλουμε να κατασκευάσουμε οτιδήποτε στη φρέζα μας, το οποίο θέλουμε να κάνουμε εσωτερική μέτρηση. Δεν μας χρειάζεται άμεσα, δεν χρειάζεται να το πάρετε με το που ξεκινήσετε να κάνετε μια μικρή συλλογή των περιφερειακών εργαλείων της συγκόλησης. Αποκλείοντας σιγά σιγά, αυτό είναι ένα μικρόμετρο, δύο είναι μέσα στη συσκευασία αυτή. Έχω και ένα ακόμα μεγαλύτερο, για μεγαλύτερες μετρήσεις, το οποίο μπορούμε να μετρήσουμε με μεγάλη ακρίβεια όταν θέλουμε να ή θηλυκώσουμε εντός εισαγωγικών το ένα αντικείμενο με στάλο και περισσότερο πάλι στη μηχανουργία. Γιατί είναι εξαιρετικής ακρίβειας, η οποία συγκόλληση δεν έχει τόσο πολύ χώρο σε αυτό το εργαλείο. Το αποκλείουμε και αυτό. Ερχόμαστε σιγά σιγά και μαζευόμαστε στα απαραίτητα, τα οποία δεν είναι απαγορευτικά για έναν άνθρωπο που ξεκινάει να συγκολλάει και μπορεί να απλοποιήσουν πάρα πολύ τις εργασίες του. Εδώ, ας πούμε, για να πάρω και αυτό το εργαλείο από εδώ, είναι μια αυτοσχέδια κατασκευή, το οποίο έχω κάνει μια βέργα κολλημένη πάνω, εδώ ακριβώς μπαίνει η plasma cut, το back της. Έχω κάνει με ένα ρουλεμάν μια βάση, ομοαξονική αυτό το σημείο με το έξω. Έχω γεμίσει κόλλα με μαγνήτες νεοδημίου, το οποίο να μπορώ να κολλάει εύκολα χωρίς να περπατάει πάνω στο έλασμα που θα σημαδέψουμε. Στη συνέχεια βάζουμε αυτόν τον ορίχαλκο που έχω φτιάξει στον άξονα στον τόρνο, βάζοντάς το εδώ, ρυθμίζοντας με αυτή τη βίδα εδώ, την κεντρική μας βίδα, την απόσταση που θέλουμε και περιστρέφουμε την πλάσμα και κάνουμε τον κύκλο χωρίς από κανένα απολύτως πρόβλημα με μεγάλη ακρίβεια. Αυτό κρατήστε τα παιδιά που έχουν στην κατοχή τους μία πλάσμα cut. Φεύγοντας από αυτό, σιγά σιγά μαζευόμαστε στα εργαλεία που θα έλεγα όπως τα βλέπετε, θα έλεγα ότι πρέπει να τα αποκτήσετε. Δεν είναι τόσο ακριβά. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα πιο αναλυτικά, ώστε να δείτε τα παιδιά που δεν τα γνωρίζουν τόσο πολύ, τη λειτουργία τους και αν πρέπει οι κατασκευές που κάνουν να βρίσκονται στην κατοχή τους. Πολλά εργαλεία από αυτά υπάρχουν σε διάφορα brand name, σε διάφορες μάρκες, θα έλεγα, τις οποίες αποκρυσταλλώντας σιγά σιγά την αγορά εγώ, ψάχνω απόδοση τιμή και έχω καταλήξει σε κάποιες ποιότητες οι οποίες είναι αρκετά καλές στον χρόνο, αντέχουν στον χρόνο, δεν αλλοιώνουν το αποτέλεσμα της μέτρησης που είναι πολύ σοβαρό και μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας πολύ εύκολα λύνοντάς μας τα χέρια. Θα πάρω ένα σίδερο εδώ, τυχαίο, από ένα προηγούμενο βίντεο που είχαμε δει εδώ. Να το έχω να καταλάβουμε για ποιο λόγο. Αυτό λέγεται Νταβίδι στην αγορά. Είναι ένα εργαλείο συγκράτησης δύο μετάλλων με μεγάλη δύναμη. Είναι το συγκεκριμένο παλαιού τύπου και θα έλεγα παιδιά τα εργαλεία αυτά τα αγαπάω, τα λατρεύω. Δηλαδή ας πούμε τα δύο γαλλικά που βλέπετε εδώ πίσω, αυτό μπορεί να είναι και 100 χρονών. Είναι από μηχανουργείο που είχε κλείσει, μου τα χάρισε κάποιος φίλος και νομίζω ότι έχουν μνήμη, σέρνουν μνήμη πάνω τους, θετική θα έλεγα, όταν υπάρχουν έμπειρα χέρια που έχουν δουλέψει, έχουν φάει από αυτό το πράγμα, φαγητό το σπίτι, τα παιδιά τους. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη για το σχόλιο. Λοιπόν, είναι ο Νταβίδι. Πώς λειτουργεί το Νταβίδι, να ξέρουν τα παιδιά, οι νεότεροι. Λύνοντας λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερα. Έχω στην κατοχή μου μέχρι 1,5 μέτρο.
Λοιπόν, ανοίγοντάς το, τι κάνει, έχει ένα τζόγο, το βλέπετε, ο οποίος όταν φτάσουμε στο σημείο να συσφίξουμε ένα μέταλλο, το κλείνουμε στο σημείο που θέλουμε, αρχίζουμε και το σφίγγουμε, σφίγγει αρκετά δυνατά, συγκρατώντας τα μέταλλα σε πλήρη, το σφίξα για λίγο και βλέπετε ότι έχει κάνει εδώ ήδη μια μικρή κοιλιά. Δηλαδή να το σφίξω κι άλλο, έχει τεράστια δύναμη, είναι πολύ όμορφο. Το οποίο εδώ, με το τζόγο που έχει, ουσιαστικά χιάζει κατά κάποιον τρόπο, καταπονείται σε φελκισμό το κομμάτι αυτό, με αποτέλεσμα όσο το σφίγγουμε τόσο να συγκρατείται στη θέση του. Και κάνουμε τη δουλειά μας άνετα πλέον, χωρίς να έχουμε κανένα άγχος, να μας φύγουν τα μέταλλα από τη θέση τους. Όλα τα παιδιά που θα έχουν ίσως τον πατέρα, ίσως θα έχουν έναν παλιότερο άνθρωπο που τους αφήνει μια μικρή περιουσία εργαλείων να συνεχίσουν, που αγαπούσε και εκείνος αυτό το αντικείμενο, σίγουρα θα βρουν ενταβίδια σιδερένια στην κατοχή τους. Είναι 100% σίγουρο. Ήταν πολύ χρήσιμο εργαλείο για οποιονδήποτε άνθρωπο ασχολιόταν με αυτό τον κόσμο. Αν το λύσετε, βλέπουμε ότι ισιώνει κατά κάποιο τρόπο αυτό το χίασμα και αποκτάει ξανά το πτυσσόμενό του θέμα εδώ. Το σφίγγουμε λίγο για θέμα αποθήκευσης, να μην παίζει, να μην μας φεύγει, και το αποθηκεύουμε είτε με κάποια καβίλια εδώ, είτε σε κάποιο σιρτάρι, οπουδήποτε. Τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά, έχω τουλάχιστον 15 κομμάτια στην κατοχή μου. Υπάρχουν πολύ μικρά τέτοιου τύπου, πολύ φθηνά, για μικρές κατασκευές. Υπάρχουν διάφορα, θα βρείτε στην αγορά πάρα πολλά. Τα συγκεκριμένα εγώ τα προμηθεύομαι από το φίλο μου το Μιτσάκο, χρησιμοπολείο.gr, ο οποίος είναι εξαιρετικός σε αυτά, πολύ ψαγμένος. Εδώ είναι ένα Νταβίδι σύγχρονο, ένα αυτόματο Νταβίδι πλέον, γιατί έχουμε πει φίλε Τζίμι στο SK Metal. Κάθε εργαλείο που βγαίνει πλέον, τι κάνει, επεκτείνει τις δυνατότητες του παλαιότερου. Απλοποιεί και επεκτείνει τις δυνατότητες του παλαιότερου. Λοιπόν, εδώ έχει ένα αυτόματο κουμπάκι, το οποίο αν το πατήσετε, μεταβάλλετε όπου θέλετε τη σιαγόνα εσείς στην κινητή. Και ας πούμε ότι έχουμε να σφίξουμε αυτό το μέταλλο, την κλείνουμε περίπου για να μην χτυπάμε τζάμπα σκανδαλιές, και με τη σκανδάλη απλά και αυτόματα συγκρατεί τα μέταλλα που θέλουμε εμείς για κάποιο λόγο να έχουμε σε πλήρη συστοιχεία. Αυτό θα πει σε άλλη μια φορά, παιδιά. Λοιπόν, πώς ξανααφήνει τη συγκράτηση. Πατάμε το κουμπάκι και παίρνει τα αμπόσικά του. Αυτό υπάρχει σε διάφορα μεγέθη. Έχω φτάσει στο σημείο που έχω βάλει 2 στο ίδιο πάτημα για να μεγαλώσω την απόσταση. Λοιπόν, ας μείνουμε στην παρουσίαση τώρα. Θα δούμε και άλλα βιντεάκια πώς ακριβώς μπορούμε να τα δουλέψουμε. Αυτό που θα προσέξουμε, επειδή είναι πλαστικά τα μέρη σε αυτά τα εργαλεία τα σύγχρονα, προσέχουμε γιατί ήδη εγώ την έχω κάνει τη γασκαντεριά μου εδώ. Συγκρατούμε αν θέλουμε να κολλήσουμε εδώ λίγο πιο μακριά το μηχάνημα, ώστε όταν κολλήσουμε να μην αποκτήσει θερμοκρασίες και μας το λιώσει. Πάει και αυτό. Ένα σημαντικό, θα έλεγα, από τα ψιλοαπαραίτητα μπαίνουμε πλέον, είναι ένα αυτόματο ψηφιακό. Μια ψηφιακή γωνιά, η οποία τι κάνεις, την κρατάς μηδενισμένη, κλειστή μάλλον, τη μηδενίζεις και όσο την ανοίξεις, σε πηγαίνει στις μοίρες που εσύ ποθείς με ακρίβεια δεκαδικού. Ένα πολύ φθηνό εργαλείο από ένα φθηνό κατάστημα αλυσίδα καταστημάτων. Το έχω πάρει, αλλά μου έχει βγει αρκετά καλό. Είναι μυρογνωμόνιο, είναι γωνία με ψηφιακή κλίμακα. Νομίζω ότι αν το βρείτε μπροστά στα χέρια σας, πάρτε το, είναι εξαιρετικά φθηνό και έχει βοηθήσει πάρα πολύ τις κατασκευές μου. Ξεκινάμε άλλο ένα σιγά σιγά, αυτά εδώ είναι πολύ απαραίτητα πλέον. Είναι το παχύμετρο. Το παχύμετρο θα μας βοηθήσει να πάρουμε μετρήσεις το τι σίδερο θα κολλήσουμε, ώστε να μπορούμε να αποφασίσουμε και κατά αμπέρ που θέλουμε, να μπορούμε να έχουμε τη γνώση, την αντοχή, τη στατική της μεριά της κατασκευής μας, και αν δεν είμαστε σίγουροι ότι μας κοροϊδεύσε αυτός που το αγοράσαμε το μέταλλο, και είναι αυτό το εργαλείο. Ο δημιουργός αυτής της κατασκευής, ο δημιουργός αυτής της κλίμακας μέτρησης, τι έχει κάνει. Έχει πάρει 9 χιλιοστά και τα έχει χωρίσει σε 10 ακριβώς σημεία. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί το παχύμετρο. Δηλαδή, αν το ανοίξω τυχαία να μετρήσω, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το δάχτυλό μου χοντρικά, δεν μας νοιάζει τώρα, ας πούμε, τι βλέπουμε εδώ. Παρακολουθείτε πολύ στεναρά ότι είναι πάνω από το 2, κάτω από το πρώτο χιλιοστό, άρα είναι κάτω από 21,
σίγουρα, είναι 20 και κάτι λοιπόν, και ψάχνουμε να βρούμε από τις 10 υποδιαιρέσεις ποια ακριβώς είναι αυτή που έχει πέσει πάνω στην άλλη. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, βλέπουμε ότι είναι το κοιτάω και εγώ μαζί σας. Έχουμε το 8. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με 20 χιλιοστά και 8 δέκατα του χιλιοστού. Έτσι λειτουργεί αυτός ο τρόπος μέτρησης. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία τέτοια, τύποι, πολύ ακριβά, πολύ φθηνά. Αυτό είναι ένα απλό εργαλειάκι, το οποίο όμως, αν δεν το έχεις, μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Συνεχίζοντας λοιπόν, υπάρχουν κάποια, πάμε σιγά σιγά. Ας φύγουμε λοιπόν, ας μείνουμε λιγάκι μάλλον στα εργαλεία μέτρησης, το οποίο είναι τίποτα άλλο από ένα απλό, εσείς θα το πείτε, διαβήτη, ουσιαστικά έτσι όπως το βλέπετε, ένα σημαδευτήρι πλέον, το οποίο είναι εξαιρετικά απαραίτητο γιατί απλοποιεί τη ζωή. Πώς θέλεις, ας πούμε, για κάποιο λόγο να μπεις στο σανταριστό αυτό, να κάνεις τρεις τρύπες, τις οποίες θα τις κάνεις δύο πόντους, δύο εκατοστά, μέσα από εδώ. Ανοίγεις στα ανάλογα δύο εκατοστά, μετρώντας το, τις δύο μύτες και ακουμπάς εδώ και χαράζεις κατά αυτόν τον τρόπο. Σου κάνει μια απόλυτη ευθεία στα δύο εκατοστά. Εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για περασιές, για κύκλους, για. Πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο όργανο μέτρησης, το οποίο είναι αυτή εδώ η εξαιρετική, κατά τη γνώμη μου, γωνιά. Είναι μια γωνιά 90 μοιρών και 45 μοιρών, μας προδιαθέτει, η οποία όμως, λύνοντας αυτή τη ροδέλα εδώ, μας δίνει την πολυτέλεια να μετρήσουμε και να μπορούμε να κάνουμε άνετα μετρήσεις χωρίς κάθε τόσο να μας φύγει η μία. Ας πούμε, στη συγκεκριμένη πτώση είναι παλιού τύπου αυτή, είναι σε ίτζες, αλλά τη λατρεύω. Ας πούμε εδώ, σφίγγεις τη ροδελίτσα, δεν κουνιέται καθόλου αυτό το εργαλείο και αρχίζεις σιγά σιγά να μετράς αυτό που θέλεις, χωρίς να έχεις καμία απολύτως απώλεια στη μέτρηση. Ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο. Θα το δείτε σε πολλά βίντεο και σε φίλους και στο αγγλικό YouTube και στο αμερικάνικο. Φύγαμε από τα εργαλεία λοιπόν μέτρησης και πάμε στα εργαλεία συγκράτησης, βοήθειας ουσιαστικά, να αποτελέσει η μέτρηση που κάναμε και ένα όμορφο, δυνατό αποτέλεσμα. Ένα εργαλείο τελευταίο που άλλο θα το πει εργαλείο μέτρησης, άλλο θα το πει εργαλείο χάραξης, είναι αυτό το εργαλείο, αυτό το μυρογνωμόνιο της Vorel. Αυτό γιατί με βοηθάει εμένα. Έχει ένα κινητό μέρος. Αυτό είναι εξαιρετικά φθηνό, έτσι. Έχει ένα κινητό μέρος. Ένα χάρακα με υποδιαιρέσεις κινητό. Έχει μια ροδέλα που, αν την ανοίξουμε, την ξεσφίξουμε, κάνει πιο εύκολη τη μέτρησή μας. Μετράμε εδώ ακριβώς τις μοίρες που θέλουμε. Συσφίγγουμε ανάλογα και το πόσο μεγάλο είναι το έλασμα που μετράμε από κάτω. Ας πούμε ότι είναι τεράστιο, ας πούμε ότι είναι εδώ. Το συσφίγγουμε να μην μας φύγει. Και περπατώντας το πλέον απάνω, έχουμε μια κοινή παράλληλη ευθεία στις μοίρες που εμείς ποθούμε να σημαδέψουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι εξαιρετικά εργαλείο και μέτρησης ενός επιτόπιου γωνιασμένου στοιχείου και νέας χάραξης. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το εργαλείο. Είναι εξαιρετικά χρηστικό για τα παιδιά που ξεκινάνε και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το έχεις στη φαρέτρα σου. Ένα εργαλείο συγκράτησης, υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι, η λεγόμενη σκύλα, η λεγόμενη γκαζοντανάλια, η λεγόμενη τανάλια. Αυτό εδώ το εργαλειάκι. Αυτό είναι αρκετά φθηνό, είναι από μια αλυσίδα που το είχα πάρει τυχαία μπροστά μου. Δεν το έχω και πολύ σε εκτίμηση γιατί με έχει δώσει πολλές φορές. Αλλά τι κάνει. Είναι πανομοιότυπα και σε πολύ καλή ποιότητα αυτά. Δηλαδή έχω εργαλείο το οποίο είναι Japan. Αυτό είναι πανάκριβο. Αυτό είναι πανάκριβο. Ό,τι αγοράσει, παίρνει παιδιά σε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θα σα παρουσιάσω αυτό γιατί είναι πιο πολύ στο συγκολητικό τομέα, επειδή έχει αυτό τον τρόπο συγκράτηση. Το οποίο κρατά τα δύο μέταλλα ανοίγοντα όσο θέλει τη ροδέλα και
ως μοχλό, μοχλοβραχίωνα αυτό, αντίσταση εδώ, κλείνει με την τάση να ανοίγει, αλλά από ένα σημείο και μετά έχει την τάση να κλείσει μέσα. Άρα ρυθμίζουμε την οδέλα που θέλουμε, στο σημείο που θέλουμε να σφίξουμε, ας πούμε εδώ, και άμα δείτε ότι όταν το κλείσω έχει την ανάποδη συγκράτηση. Αρκετά χρήσιμο εργαλείο για ελάσματα, λαμαρίνες και τέτοια. Φεύγοντας από το εργαλείο αυτό, πηγαίνουμε σε ένα πολύ σημαντικό, πολύ φθηνό εργαλειάκι, το οποίο είναι το σημαδευτήρι για πόντες. Αυτό είναι ένα σημαδευτήρι πόντας. Τι έχει κάνει ο κατασκευαστής εδώ? Έχει μια βελόνα μπροστά που την τροχίζουμε στο δίδυμα αν τη χαλάσουμε, σιγά σιγά γιατί με τα χτυπήματα χαλάει. Έχει ένα έλασμα μέσα, το οποίο δημιουργεί μία, όπως το σφίγγουμε εμείς μπροστά μέσα, δημιουργείται μία πίεση η οποία σε ένα σημείο αφοπλίζεται και χτυπάει με δύναμη μπροστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μας δείξει το σημείο που θέλουμε να κάνουμε μία πονταρισιά. Ας πούμε ότι εγώ εδώ είχα κάνει ένα σημάδι σε αυτό το σημείο. Βλέπετε ότι αν το πατήσω μέσα μου δίνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, ένα πολύ καλό σημάδι και ένα ξεκίνημα να χτυπήσω στο τρυπάνι μου χωρίς να μου περπατήσει. Κάνει μια πολύ ωραία τελεία. Εξαιρετικό εργαλείο και πολύ φθηνό. Είναι προσιτά όλα αυτά, είναι γελία στις τιμές τους. Πάντα από το φίλο μου το Μητσάκο Χρησιμοπολείο. Κλασική σήματόβουρτσα, την οποία την έχει και ένθετη μέσα ποιο μηχάνημα παίρνετε. Περιέχεται μέσα στο μηχάνημα, στη συσκευασία της αρχικής του, τα εργαλεία ανάγκης εδώ που τα λέμε. Η οποία είναι η μεγάλη αυτή η κλασική που κυκλοφοράει. Και αυτή εδώ τη λέμε στην πιάτσα οδοντόβουρτσα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι για δούλια, χαριτολογώντας. Απλά μου βοηθάει εμένα επειδή είναι μικρούλα και μπαίνει στις γωνίες όπως αυτή. Πολύ φθηνό εργαλειάκι, κάπου στα 3 ευρώ είναι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Φεύγοντας λοιπόν από αυτά, πάρα πολύ χρήσιμα εργαλεία είναι οι γωνίες, οι μαγνητικές γωνίες. Θα μπορούσα να έχω 50 που λέει ο λόγος από αυτές. Όσο περισσότερες, τόσο πιο εύκολη είναι η κατάσταση. Γιατί όταν κολλάς ένα μεγάλο μέταλλο, μια μεγάλη συστοιχία, δεν χρειάζεται μόνο μία, χρειάζονται δύο. Εδώ ο κατασκευαστής, η συγκεκριμένη της Γιάτο, έχει εξαιρετική συγκράτηση, γι' αυτό και τις προτιμώ. Έχουν τις 90 μοίρες, έχουν τις 120 μοίρες, έχουν τις 60 μοίρες. Είναι πολύ πολύ χρηστικό εργαλείο. Εδώ πώς μας βοηθάει αυτό? Έχοντας την έλξη του μαγνήτη μόνιμη και παίρνοντας δύο υλικά, ας πούμε στην προκειμένη περίπτωση αυτά τα δύο, μπορείς πολύ εύκολα να σας δείξω δύο ίδιες διατομής. Ας πούμε ότι θέλουμε να κολλήσουμε δύο σαντζαριστά. Βλέπουμε ότι τα υλικά μας είναι, ας πούμε, κομμένο στις 45 μοίρες το συγκεκριμένο κομμάτι. Το φέρνουμε στο σημείο που θέλουμε να κολλήσουμε και με τη βοήθεια αυτών των εργαλείων βλέπουμε ότι μπορούμε άνετα να φέρουμε το υλικό μας ακριβώς, χωρίς να έχει την τάση να περπατήσει, και μπορούμε να ποντάρουμε χωρίς καθόλου να μετατοπιστεί από την αρχική του θέση. Αυτοί οι τρόποι συγκράτησης μας δίνουν, το συγκεκριμένο είναι της Γιάτο, μια πολύ καλή εταιρεία θα έλεγα, μας δίνει την πολυτέλεια των 90 μοιρών, των 60 μοιρών, το οποίο είναι πολύ, οι πιο πολύ χρήσιμοι θα έλεγα, τρόποι συγκράτησης, οι πιο σύνηθες. Επειδή εγώ, λόγω ανησυχίας, λόγω, το ψάξα λιγάκι παραπάνω στους μαγνήτες, είδα και αυτούς, τους λεγόμενους μαύρους της Γιάτο. Έχει ο κατασκευαστής πάνω γωνία 90 μοιρών, αλλά θέλουμε για κάποιο οποιοδήποτε σοβαρό λόγο να την κολλήσουμε από τη μέσα της μεριά. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να το βάλουμε σε αυτό το σημείο. Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί μας δίνει την πολυτέλεια να είναι στο έξω μέρος και εμείς να μπορούμε να δουλέψουμε στο μέσα. Την άλλη, το άλλο καλό κομμάτι που βρίσκω εγώ εδώ χρηστικό είναι ότι έχει τις 60 μοίρες πάλι, αλλά το πιο σημαντικό από όλα τις 120.
120 πάλι εξωτερική. Τεμπελιάζει το μέταλλό μας όταν ερχόμενο το έλασμα από εδώ κάτω και πάνω και κάνουμε τις 120 μοίρες. Οι οποίες είναι, όπως μας το δείχνει, με το μικρό βραχίωνα κάτω, τον μεγάλο απάνω, είναι αυτή εδώ η γωνιά. Πολύ χρηστικό εργαλείο θα έλεγα, το οποίο με μία τετράδα από αυτά στην αρχή, δεν έχω αρκετές από αυτές, με μία τετράδα από αυτές θα κάνετε άνετα τη δουλειά σας, γιατί κάθε τι που φτιάχνουμε είναι κατά στην πλειονότητά του ορθογώνιο. Νομίζω ότι κλείσαμε, ας πούμε αυτό εδώ το εργαλείο, ως τελευταίο. Είναι μία πένσα συγκράτησης, εξαιρετικά δυνατή, πολύ δυνατή γιατί έχει μεγάλο το χερούλι συγκράτηση στο χέρι μας, το οποίο όσο μεγαλώνει ο μοχλοβλαχίωνας δυνάμεως, ναι, τόσο είναι και της αντίστασης. Προαπλασιάζεται, γι' αυτό είναι πολύ κοντό σε αυτό το σημείο και πολύ μεγάλους, πολύ μεγάλα χερούλια συγκράτησης. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα εργαλεία τα οποία μη σας ζαλίζω σε αυτό το βίντεο, είναι ήδη μεγάλο, το οποίο έχει από τώρα 45 μοίρες αυτή πάνω της, βοηθάει πάρα πολύ. Όταν θα κάνεις γρήγορα κάποιες 20, ας το πούμε, όταν θα βάλεις κάποια κάγκελα σε κάποια κλίση, βοηθάει πάρα πολύ γιατί ξεκινάς με το ένα και πας συνεχώς. Είναι η πονταρισιά, η χτυπητή, η πόντα, η κλασική, άλλο πολύ χρήσιμο εργαλείο. Μια πόντα κλασική, την οποία την έχω ακουνήσει 500 φορές από τα κομπανήματα και νομίζω ότι είναι όλα σε αυτό το σημείο πάρα πολύ καλά. Κλείνοντας λοιπόν, φίλοι μου, και αυτό το βίντεο, καταλάβαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν οποιαδήποτε κατασκευή. Είναι αρκετά ακόμα, δηλαδή βλέποντας, κλείνοντας το βίντεο αυτό, στην παρουσίαση έχω και άλλα εργαλεία που ήταν και αυτά σημαντικά. Απλά η συστοιχία αυτή που έμεινε στο τέλος, στο τελευταίο 5λεπτό, θα έλεγα 10λεπτό ίσως, του βίντεο, είναι τα απαραίτητα που μπορεί κάποιος να ξεκινήσει πολύ όμορφα τις κατασκευές του, μη φοβούμενος το ότι δεν θα του βγει καλό το αποτέλεσμα. Είπαμε ότι το βασικό. Η βασική λειτουργία του μυαλού μας σε μια κατασκευή θα είναι οι καλές κοπές από την αρχή, οπότε μετά κάθε εργαλείο που θα προσθέτουμε πάνω και θα μας ευθυγραμμίζει το μοντέλο που κατασκευάζουμε θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι άρτιο, να είναι όμορφο και να το έχουμε για πολλά χρόνια στην κατοχή μας αλφαδιασμένο, γουγανιασμένο ωραία και να δουλεύει σωστά. Μια πόρτα η οποία είναι στραβοβαλμένο το κάσωμα με το έσω κομμάτι σίγουρα θα είναι για μια ζωή στραβή και δεν ισιώνει ποτέ. Αν ξεκινήσουμε σωστά, με ένα καλό τραπέζι κατασκευής, εγώ πάντα όταν βάζω τα καβαλέτα έξω ή στο τραπέζι το μεγάλο που δουλεύω, φροντίζω, ελέγχω πάντα να μην υπάρχουν στρεβλώσεις από την αρχή. Η παραμικρή στρέβλωση, έστω και 2 εκατοστά στα 2 μέτρα, μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερη. Όταν φτιάχνεις μια πόρτα του 2,25 συνήθως, θα έχεις πολύ μεγαλύτερες διαφορές από την αρχή μέχρι το τέλος. Όλα αυτά να τα μαζέψετε στο μυαλό σας, κάθε κατασκευή που θα κάνετε θα είναι σαφώς και πάντα καλύτερη. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα, αυτός είναι ο χρόνος που έχουμε περάσει μαζί και νομίζω ότι τα νέα παιδιά που έχουν κέφι να ασχοληθούν θα το βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους. Να είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!